Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά, έτσι, σχεδόν μυθικά ονόματα που λέμε στη θέατρο, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλος ηθοποιός και μεγάλη ηθοποιός στο ελληνικό θέατρο που να μην έπαιξε κοντά του. Κυβέλη, Μαρίκα, Βεάκης, Μινωτής, Παξινού, ο Μανολίδου. Έβλεπε στο Βεάκη να παίζει με τα χέρια και τον κοίταζε στα χέρια, τον κοίταζε, δεν τον άκουγε. Εζήλευα στο θέατρο, αλλά ζήλευα δημιουργικά. Δεν ζήλευα καταλυτικά, δεν ζήλευα μοχθηρά. Δεν μοχθούσα ηθοποιό, απέναντίας. Έκλαιγα και εξακολουθώ να κλαίω όταν βλέπω ηθοποιό που με συγκινεί να παίζει. Και τον ζηλεύω, λέω, αχ, να μπορούσα να τον θάσω, να μπορούσα να γίνω και εγώ σαν αυτόν. Νομίζω ότι εκεί οφείλω, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, ας πούμε, το ό,τι έγινε με αυτό. Το χρέος εξοφλώ της φιλοξενίας σου, ούτε αν με ήλιον έχω ανταποκριθεί στο ήλιον πνεύμα σου, γιατί είναι εδώ που ανάπνεα τον αέρα σου και όλο το σώμα μου έφυγε. Άκουσα μέσα μου την ψυχή μου που συνομιλούσε μαζί του και την ανακάλυψε, γιατί είναι εδώ όπου πίνοντας το νερό σου το έκαμα αιώνια πόση μου. Και εδώ που έστρεψε ο ήλιος μια δέσμη του αήρωη στην καρδιά μου και τα δύο τους κέντρα συνδέθηκαν μόνοι, και από εκεί ακοντίστηκε σε όλο το σώμα μου, ανοίγοντας και νέα φλεβίδια εκεί που η γένεση δεν είχε προβλέψει, στα μαλλιά και στα κόκαλα, και η ψυχή μου ολόκληρη έγινε ιόστιχτη. Κύπια από τα μπέλη σου που σκαλώνει στον ουρανό και κρεβατώνει το φως πάνω από τη θάλασσα. Κι όταν στο στόμα μου έφερνα το σταφύλι, το μούρο ή το ροδάκινο, ένιωθα ως να με θύλαζες. Και ο λόγος σου άφατος με δίδαξε το άπαντο. Πληρωθήκαν σοφίας η ακοή και σοφίας το βλέμμα μου. Έτσι, όταν έλεγα ήλιος ή φως ή Θεός, να ξέρω τι λέω. Γιατί εσύ την Αγία Δωρεά της Αγάπης τοποθέτησες μέσα μου καμωμένη από αληθανθούς. Και είναι με αυτούς που έχω πλέξει αυτό το σαν ένα μικρό κύκλο ήλιου στεφάνι σου σήμερα. Και τώρα ειδού, με το ίδιο αυτό χέρι που έγραφε τους ύμνους το φως, παίρνω χώμα από το χώμα σου. Σε φιλώ και σου εύχομαι ζωή εσαΐ, φως εσαΐ, λόγο εσαΐ. Εγώ, ο τρισχιλιομυριωστός σου μικρός Υιός, Νικηφόρος. Όλα λοιπόν αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας αποτελούν τη βάση. Οι εμπειρίες μας όλες είναι η βάση του υλικού εκείνου που θα μεταχειριστούμε σε κάθε στιγμή που μας δίνεται ευκαιρία σε ένα ρόλο. Πέθανε ο πατέρας μου, έρχομαι από την Πάτρα, ήμουνα με το θείασο του Αργυρόπουλου, εστέρεψα όλη τη νύχτα με στο τρένο να κλαίω, πάω στο σπίτι και δεν βρίσκω κανένα, μου λένε ότι είναι στο νεκροταφείο, πάω στο νεκροταφείο και τους βλέπω από μακριά να περιμένουν στο φέρετρο του πατέρα μου εμένα. Εγώ εντωμεταξύ έχω εστερέψει. Σκέφτομαι όμως να βγάλω μια κραυγή. Να δω, θα συγκινήσω. Το πραγματοποιώ αυτό το πράγμα. Και συγκίνησα. Ενσυνείδητα αυτό, έτσι δεν είναι? Παίζω τον Λαέρτη στον Άμπλετ, ύστερα από κάποια χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια, 4, δεν ξέρω τι. Θυμάμαι την περίπτωση εκείνη. Όταν κατεβαίνω, πέφτει ο Λαέρτης μες στον τάφο και λέει, τώρα σωριάστε χώμα, για ώστε να γίνει ένα βουνό, να ξεπεράσει το Γεροπύλιο ή τη γεράνια κορυφή του ουράνιου Ολύμπου. Πετάχτηκα και το είπα με το ίδιο συνέστημα που είπα, έβγαλα την κραυγή του πατέρα μου, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Και πρέπει να σου πω ότι πραγματικά συγκίνησε και είχε πολύ, ήταν πολύ σωστή η άποψή μου δηλαδή. Θέλω να πω το εξής, ότι τα βιώματά μας όλα μπαίνουν σε φακελάκια για έναν ηθοποιό που έχει καταλάβει την τέχνη του, ας πούμε, και τι θέλει η τέχνη του. Τα φακελάκια αυτά τα εναποθηκεύει στην ψυχή του, στο μυαλό του, κάπου, ή τα γράφει στο κάτω-κάτω της γραφής. Λεπτομέρειες δηλαδή των συμβάντων της ζωής του τις γράφει, τις καταγράφει. Και έτσι μεταχειρίζεται κάποιες στιγμές. Σε αυτά εντάσσεις βέβαια και τα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας μας. Τα πάντα. Τα πάντα. Ο αγώνας δηλαδή του ανθρώπου, ο κοινωνικός του αγώνας, είναι επίσης ένα στοιχείο σημαντικό στη δουλειά του. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι αδιάφορος για τα προβλήματα τα κοινωνικά,
Εγώ ξέρω καλλιτέχνες και δεν βγάζω και τον εαυτό μου από αυτούς που θυσίασαν την καριέρα τους ακριβώς για να φανούν συνεπείς στην τοποθέτησή τους στην κοινωνικοπολιτική. Εγώ για 5 χρόνια θυσίασα την καριέρα μου τελείως. Και μάλιστα πάνω στην άνοδό μου, απάνω στο ζενίθ, ας πούμε, το πρώτο μεγάλο ανέβασμα της καλλιτεχνικής μου σταδιοδρομίας, το 1947, όταν έπαιζα τις βαθιές ρίζες στο θέατρο Κουτοπούλη, μετά από την τεράστια επιτυχία του Πρόσπερου στην τριχημία του Σέξπερ, και είχα να κάνει το Μαρίνο τον Κοντάρα, που είχε καταπλήξει το ελληνικό κοινό τότε, η ταινία αυτή ο Μαρίνος Κοντάρας. Σε βαθμό που όταν σε μια δύσκολη στιγμή στη Μακρόνησο πέρασα και εγώ από το χωνευτήρι της αναμόρφωσης, αντί για άλλο χαρακτηρισμό, μου φωνάζανε τον Μαρίνο Κοντάρα μας και έγινε τον Μαρίνο μας κάνεις. Μετά για ένα διάστημα μεγάλο παγέμινα, χωρίς δραστηριότητα, όπου σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αντιδράσω με έναν τρόπο σχετικό με τη δουλειά μου. Όντας στην εξορία, είχα ασχοληθεί κατά κάποιο τρόπο μελετώντας το δημοτικό τραγούδι. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω τρία απογεύματα ποιητικά με την ακριτικά και παραλογές, δημοτικά και κλέφτικα και κριτική λογοτεχνία του 17ου αιώνα. Αλλά όχι απλώς για να παγγείλω. Σκέφτηκα μια ταύτιση, ας πούμε, μια σύνθεση ζωγραφικής μουσικής, επεξηγηματικού λόγου και ποιητικού λόγου των ποιημάτων αυτών που τελικά τα διαλέγαμε. Έτσι γνωρίστηκα και συνδέθηκα με αξιόλογους ανθρώπους για την ανάλυση των ποιημάτων, δηλαδή με τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, τον Κρυαρά και τον Μανούσακα, τον Πνεύτο Μανούσακα, για τη μουσική με τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη, ο οποίος σχεδόν πρωτοεμφανίστηκε την εποχή εκείνη δημόσια με τα ποιητικά απογεύματα τα δικά μου. Νομίζω ότι ήταν μια προσφορά κοινωνική αυτές οι ποιητικές απογευματινές. Το ίδιο συνέστημα με οδήγησε και στη δημιουργία του Λαϊκού Θέατρου. Την εποχή εκείνη η εισβολή των ξένων ήχων και ρυθμών, τσατσά, μάμπο, σάμπα και δεν ξέρω τι κλπ, είχαν κατακλείσει την Ελλάδα και κυρίως την Αθήνα. Δεν μπορούσα να το υποφέρω. Γι' αυτό και άρχισα με τον αγαπητικό του Σκουκούλας, στο παιδί του Άρεως. Έγινε το κουτρούλι το πανηγύρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χιλιάδες, μυριάδες λαού μπαίνανε κάθε μέρα μέσα στο θέατρο, 1500, 2000 άνθρωποι η μέρα, όρθιοι, πήδαγαν μέσα στην πλατεία και πιανόντουσαν στο χώρο μαζί μας. Όταν ακούστηκαν πάλι τα όργανα, τα άργανα που λέμε στον τόπο μας, τον ταούλι, η πίπιζα, το κλαρίνο, το βιολί, πεταγόταν ο κόσμος στην πλατεία μέσα και πιανόντουσαν στο χώρο μαζί μας. Αυτό ήταν για μένα μια ικανοποίηση μεγάλη. Ήταν μια απάντηση ότι η ελληνικότητα δεν έφυγε από τον Ρωμιό και αρκεί να του την υπενθυμίσεις, να του υπενθυμίσεις την καταγωγή του. Υπάρχει όμως και αντίληψη που λέμε ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα. Η έκφραση έχει εξελιχθεί και ότι αυτή η σύγχρονη ήχη ανταποκρίνονται σε σύγχρονες. Η εθνικότητα ενός λαού είναι παροχημένη. Είναι δυνατόν να παλιώνει ποτέ η εθνικότητα, η ρίζα, η καταγωγή ενός λαού? Και πώς θα ζήσει ο λαός αυτός? Απάνω σε τι στηρίχτηκε η σύγχρονη λαϊκή μουσική, σε τι στηρίχτηκε? Στη ρίζα του λαού δεν στηρίχτηκε. Η ποιήση όλη η δημιουργία, πού στηρίζεται? Στις ρίζες του λαού μας δεν στηρίζεται? Η παγκόσμια δημιουργία πού στηρίχτηκε? Στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας δεν στηρίχτηκε, δεν στηρίζεται? Σε περίμενα, Ρίκο. Καλησπέρα, Νεκροφόρα. Τι έγινε με το εμπόρευμα? Και τα λεφτά?
φάγες τα λεφτά, Ρίκο. Θα συλλογίστηκες τι θα απογίνουμε. Μη στενοχωριέσαι, νεκροφόρα. Λεφτά θες. Έχω μια δουλειά. Τη γριά την αναλαμβάνω εγώ. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που αρνούνται τον κινηματογράφο, ούτε την τηλεόραση. Ούτε το ραδιόφωνο, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα σχετικά δηλαδή με την τεχνική δουλειά. Βέβαια, την εποχή εκείνη ο κινηματογράφος ήταν λίγα κανάλια τους, όπως καταλαβαίνεις. Πώς θα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Παίζανε εργάκια, αισθηματικά, υποτίθεται κοινωνικά, εγώ δεν ξέρω τι, που πολύ λίγα προσέφεραν στον αγώνα του λαού για την απελευθέρωσή του, για την βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασής του κλπ. Βέβαια, δεν με αντιπροσώπευαν. Απόλυτο σκοτάδι. Μια νύχτα. Ιδεολογικά. Ωστόσο, έπρεπε να ζήσω. Δεν έπαιξα όμως ποτέ σε καμία από τις ταινίες που είχαν κάποιο αντιδραστικό περιεχόμενο. Τουλάχιστον αυτό μπόρεσα να κάνω όταν είχα απόλυτη ανάγκη ζωής. Μα τόση ανάγκη, ώστε σε μια περίοδο που ένα μέρος της οικογένειάς μου ήταν τόσο άρρωστο που χρειάστηκα 8.500 να το πάρω από το νοσοκομείο και ζήτησα 10.000 από όλες τις εταιρείες με την εξής φράση: δώστε μου 10.000 και κάντε μου ό,τι θέλετε. Δηλαδή βάλτε με να παίξω σε μία, σε δύο, σε τρεις, σε πέντε ταινίες. Το πρόβλημά μου ήταν οι 10.000 δραχμές στην εποχή εκείνη. Δεν μου τις έδωσε κανένας. Και μάλιστα ήταν η εποχή που είχα πάρει και το Διεθνές Βραβείο Ηθοποιίας στο Σαν Φρανσίσκο. Και δεν μου έδωσε κανείς 10.000. Δεν με χρειαζόντουσαν τότε. Δεν είχαν ανάγκη. Πώς προσεγγίζεις ένα ρόλο? Αυτό είναι άλλο Παπαευαγγέλιο. Και σε αυτός οδηγεί ο ρόλος. Συγκεκριμένος τρόπος δεν υπάρχει. Και τη γνώμη τη δική μου. Ο πιο συγκεκριμένος τρόπος είναι να διαβάσεις προσεκτικά το ρόλο σου, να τον αναλύσεις, να δεις περί τίνος πρόκειται, τι πρέπει να κάνεις και εκείνος θα σε οδηγήσει το πώς θα αρχίσεις. Μπορεί να αρχίσεις την αναζήτηση δηλαδή πριν μάθεις το ρόλο. Να αναζητάς το σχήμα του, το πώς θα περπατήσει, πώς θα σκεφτεί, πώς θα κινηθεί. Να, παραδείγματος χάρη, εγώ βλέπω κάτι φωτογραφίες από παραστάσεις εκεί, από ρόλους που έχεις φτιάξει. Ναι. Ξέρω ποια ήταν τα πρότυπά σου σε αυτούς τους ρόλους. Το καθένας έχει και το δικό του χαρακτήρα. Νομίζω ότι κανένας από αυτούς τους χαρακτήρες που βλέπεις δεν μοιάζει μεταξύ τους. Εύνης, αυτός είναι ο Πόλοκ. Ένας σταγματάρχης από τα χωριστά τραπέζια του Ράτιγκαν. Εδώ είναι ο Καπτά Μιχάλης, από τον Καπτά Μιχάλη του Καζαντζάκη. Εδώ είναι ο Ηλίθιος, του Ντοστογεύσκη. Εδώ είναι ο Ντά. Ο Ντά δυσκόλεψε περισσότερο από όλους, ίσως. Γιατί ήταν ένας χαρακτήρας περίεργος, Ιρλανδός. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα τον πλησιάσω. Τελικά αποφάσισα να βάλω κατά μέρος στην Ιρλανδία και να στρατολογήσω, να επιστρατεύσω τις εντυπώσεις που είχα εγώ από διάφορες περιπτώσεις τέτοιες που κατά την κρίση μου νόμιζα ότι συνθέτουν, μπορούν να συνθέσουν το χαρακτήρα του Ντά. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος σε ποσοστό του τρόπου συμπεριφοράς, κίνησης και έκφρασης της μάνας μου έχει ο Ντά. Ένας άλλος, μια άλλη εντύπωσή μου, από τότε που ήμουν στην εξωρία, περνούσε έξω από το θάλαμό μας, που είμαστε κλεισμένοι, ένας γεροντάκος και τραγούδαγε. Τρία καντάρια ζάχαρη θα ρίξω μέσα στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό, να πιει και ράφροζίνει κουράγιο παλικάρια, όπα! Κατάλαβες, έλεγε ένα κουράγιο παλικάρια. Αλλά αυτή η νότα του ανθρώπου και ο χαρακτήρας του όπως κουνιότανε και περπατούσε, μου είχε αποτυπωθεί στη μνήμη. Και πολλά άλλα τέτοια στοιχεία.
προσπάθησα να δώσω και την τελευταία ηχμάδα των δυνατοτήτων μου σε αυτή την έκφραση της θεατρικής τέχνης με εντιμότητα και με σωστό προσανατολισμό. Τώρα, το Λαϊκό Θέατρο με εξυπηρετεί όπως είναι ή τελείωσαν οι στόχοι μου δηλαδή εδώ? Όχι. Μπορώ να πω ότι δεν τους άγγιξα καν, διότι η αρχική μου πρόθεση δεν ήταν να κάνω μια παράσταση μονάχα, μια παράσταση καλή, ή να ανοίξω την παράσταση σε πλατή κοινό, να μπουν και 2 και 3 χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα όπως έμπαιναν στο Λαϊκό Θέατρο, στο Παιδείο του Άρεως. Αυτό που τσάμπα έχασα, αυτό που τσάμπα μου το πήραν. Διαμαρτύρομαι εντονότατα σαν Έλληνα, σαν άνθρωπο, σαν πολίτης με δικαιώματα, διαμαρτύρομαι εναντίον όλων εκείνων των κυβερνήσεων και των παραγόντων που ήτανε, δεν στάθηκαν βοηθοί στο να ξαναπάρω πίσω το θέατρο που δημιούργησα εγώ, μόνος μου, με ένα δίφραγκο στην τσέπη, στο Παιδείο του Άρεως. Και το δώσαν εκεί που το έδωσαν, για να μην αναφέρω ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Σέβομαι τον καλλιτέχνη που το πήρε, τον σέβομαι σαν καλλιτέχνη, αλλά δεν τον σέβομαι σαν άνθρωπο. Οπότε δεν σέβομαι κανέναν σαν άνθρωπο από αυτούς που δεν με βοήθησαν και δεν στάθηκαν βοηθοί στο να ολοκληρώσω την έννοια του Λαϊκού Θεάτρου. Παρά με βγάλανε, με έβγαλε η Χούντα, με αποκλώτησαν και αυτοί και περιφερόμουν μέχρι πρότινος που βρέθηκε ένας χριστιανός παλιός μου συνεργάτης, ο Σταυρολέμης, ο Μίμης Σταυρολέμης, και με έβαλε στο θέατρο του για 4-5 χρόνια και εκεί άρχισα πια να δημιουργώ και να βρίσκω τον εαυτό μου και να κάνω τη δουλειά μου όπως εγώ φανταζόμουν ότι μπορώ να την κάνω. Τώρα, η ικανοποίησή μου μειώνεται φυσικά από το πέρασμα του χρόνου. Είναι φυσικό οι δυνάμεις του ανθρώπου να αντέχουν ως ένα σημείο. Όμως, πιστεύω ότι και τις υπόλοιπες δυνάμεις μου, όσες είναι αυτές, θα τις αφιερώσω για το σκοπό αυτό που προανέφερα. Θεωρώ ότι κάτι ακόμα θα κάνω πριν τελειώσει ολότερη η ζωή μου. Που βραδιάζει. Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει. Φέρνει ένα αγόρι το νεκροσέντονο. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Έτοιμος και ο κουβάς με τον ασβέστη. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Θάνατο στάλα. Θάνατος μονάχα, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Ψηλά παίρνει ο αγέρας στα βαμπάκια, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Το οξύδιος παίρνει κρύσταλλο και νίκελ, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Παλεύει περιστέρα με το αγρίμι, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Η σάρκα με ένα κέρατο θλιμμένο, πέντε η ώρα που βραδιάζει.